Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δημοβίτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και καλημέρα και στο κόσμο μας ακούει. Είστε ένας από τους ανθρώπους που είστε εκεί στην ομάδα των κορεστίων. Σώστε τα κορέστια, έτσι δεν είναι? Στη συντονιστική. Στη συντονιστική επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να μου πείτε το πρώτο σας συνέστημα μόλις πληροφορθήκατε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την προσφυγή σας. Εντάξει, σίγουρα νιώσαμε δικαιωμένοι. Σίγουρα νιώσαμε δικαιωμένοι, αλλά είναι μια μάχη. Ο πόλεμος εντός εισαγωγικών συνεχίζεται. Έχει ακόμα μέλλον αυτή η ιστορία. Ποιο ήταν το σκεπτικό λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας? Γιατί αναστέλει την εκτέλεση των προσβαλωμένων πράξεων σύμφωνα με το αιτιολογικό, όπως λέει και στο διατάφτα του? Ήταν, ό,τι γράφανε μέσα στην απόφαση, ήταν ένα σύνολο πραγμάτων. Ναι. Με απλά λόγια μπορείτε να μας το πείτε? Ναι, ήταν και για τις φάρμες που είναι υποκατασκευή. Όχι, ναι, εκτός αυτού και για τις φάρμες επειδή είναι όμορες. Ναι, 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 ναι. Και είναι και το σύνολο των ζώων. Θυμίζουμε ότι τεμαχίστηκαν στα τέσσερα διότι ήταν άλλοι όροι και οι αποστάσεις, δεν είναι? Από ναι, ποτάμι, ναι, από κατοικημένη περιοχή, ναι, και τα λοιπά. Αν αυτές οι τέσσερις φάρμες ήταν μία φάρμα, δεν θα μπορούσε να πάρει. Θα χρειαζόταν η περιβαλλοντολογική μελέτη. Βέβαια, οι τέσσερις φάρμες τώρα ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα, οπότε θα λέγαμε ότι υπάρχει και το νόμιμο της υπόθεσης από πλευράς επενδυτών τουλάχιστον. Σίγουρα, ναι. Βέβαια, υπάρχει αυτό το παραθυράκι. Υπάρχει αυτό το παραθυράκι. Ναι, ναι. Βέβαια, υπάρχει αυτό το παραθυράκι. Ναι, για πείτε μου. Βέβαια, από την άλλη, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάτι έκρινε, κάτι είδε και σε αυτό το παραθυράκι, με αποτέλεσμα να πάρει και αυτή την συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. Τώρα, εδώ όμως δείχνει, και το γράφετε κιόλας και στην ανακοίνωση που βγάλατε, μάλλον δεν ήταν τελικά όλα τόσα νόμιμα. Γιατί εδώ μας τόνιζαν όλοι στην εκπομπή, μα νόμιμο το ένα, νόμιμο το άλλο, Επιτροπή Περιβάλλοντος νόμιμο το ένα, νόμιμο και το άλλο. Ήταν όλα τελικά τόσο νόμιμα, όπως σας διαβεβαίωναν οι αρμόδιοι εκεί στα κορέστια? Αυτό θα του κρίνει το δικαστήριο, θα του κρίνουν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από ό,τι έχουν γράψει μέσα οι άνθρωποι, ναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ότι δεν μείνανε, πώς να το πω με δικά μου λόγια για να καταλάβει ο κόσμος, δεν μείνανε ικανοποιημένοι, ναι, για το περιβαλλοντολογικό θέμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπήρχαν κενά για να τους καλύψουν πάνω σε αυτό το θέμα, στο περιβαλλοντολογικό. Υπήρχαν κενά. Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται? Γιατί πολλοί κόσμος συμπαραστάθηκε, πολλοί κόσμος είδε με πολύ συμπαθητικό μάτι την κινητοποίηση στα κορέστια. Πολλές ανακοινώσεις επίσης και από την απεριφέρεια και πέρα από τα όρια δηλαδή του νομού Καστοριάς. Ποιοι σας βοήθησαν, ποιοι στήριξαν όλη αυτή την προσπάθειά σας όλο αυτό το διάστημα, κύριε Δημοβίτη? Εντάξει, οι πρώτοι που στηρίξαν την προσπάθεια ήταν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Ναι. Αν και ακούσει και το αντίθετο, ότι είμαστε μεμονωμένα μια επιτροπή που εκπροσωπούμε μόνο τους εαυτούς μας, γιατί αυτό ακούστηκε από την αντίθετη μεριά. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θυμόμαστε όλοι και που το είπαμε, ότι το χωριό ήταν ενωμένο. Και αυτό μας χαροποίησε. Δηλαδή, όλοι οι κάτοικοι ήταν ενωμένοι πάνω σε αυτό, μαζεύτηκαν από όλους τους κατοίκους υπογραφές. Ναι. Δεν είμαστε μόνο εμείς της Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι και οι υπογραφές που έχουμε μαζευτεί. Είναι υπογραφές και σύν τις άλλες και τα έξοδα που πληρώσαμε στο δικηγόρο συνέβαλαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού δώσανε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Τώρα, δεν είχαμε κανένα σπόνσορα να μας δώσει τα λεφτά για να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Τώρα τι έχουμε ως συμπέρασμα γύρω από αυτή την ιστορία? Όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν και κάποιοι και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών
οργανώσεις που έλεγαν «Να ορίστε, βλέπετε, ακόμη και στην Καστοριά δεν θέλουν τη γούνα». Το πήγαν δηλαδή και το εκμεταλλεύτηκαν με κάποιον τρόπο. Αυτό σας ενόχλησε καθόλου, κύριε Δημοβίτη, ότι δηλαδή διαστρέβλωσαν λίγο την ουσία αυτής της κινητοποίησής σας και της κεντρικής ιδέας του αγώνα σας? Ναι, κοιτάξτε. Τώρα, αν κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούμε τη δική μας προσπάθεια, ναι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όχι, αλλά, απλά θα μπορούσε, ναι, ίσως να βγει απλά μια ανακοίνωση που να τους βάζετε όλους αυτούς στη θέση τους. Αλλά δεν δημιουργήσαμε καμία τέτοια οργάνωση τη φιλοζωική, αν και μπορεί να μας προσέγγισαν. Επιλέξαμε, το συζητήσαμε μεταξύ μας και επιλέξαμε να μην ανακατεύσουμε φιλοζωικές οργανώσεις. Μάλιστα. Γιατί η γούνα υπάρχει στην ιστορία της Καστοριάς. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν γουναράς. Η γούνα μου μεγάλωσε, η γούνα μου πρόσφερε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν κινούμαστε κατά της γούνας. Ναι, γενικά όμως το είδατε να πηγαίνει και προς τα εκεί το πράγμα ότι κάποιοι θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Ούτε η Καστοριά δεν τη θέλει πια τη γούνα, ούτε τα εκτροφεία, ούτε τα μίνκ. Δηλαδή κάπου πήγε να χαθεί κάποια στιγμή το νόημα όλης αυτής της προσπάθειάς σας? Όχι, όχι, από εμάς όχι, δεν πήγε να χαθεί καθόλου. Όχι από εσάς. Λέω αν το παρατηρήσατε ότι αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτούν πραγματικά κάποιοι για τους δικούς τους λόγους, για τις δικές τους ιδεολογίες. Όχι, όχι. Εγώ δεν κατάλαβα και να του λέει κάτι τέτοιο. Ωραία. Εμείς λοιπόν δεν κάναμε κίνηση κατά της γούνας. Ήταν για την απόσταση που είναι η φάρμα από το χωριό μας. Αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν και το λέτε ξεκάθαρα. Δεν είμαστε εναντίον της επένδυσης. Αυτό λέτε, καταλαβαίνω, κύριε Δημοβίτη. Δεν είμαστε εναντίον της επένδυσης. Είμαστε εναντίον της επένδυσης στο συγκεκριμένο χώρο, απόσταση από το χωριό και το ποτάμι. Αυτό είστε. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα αλλάξει η καθημερινότητά μας. Μετά από αυτό, ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα? Δηλαδή, εδώ βλέπω, λέτε ότι κερδίσατε μια νίκη, όχι όμως και τον πόλεμο τελικά. Σίγουρα τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα τώρα? Σίγουρα έχει και συνέχεια η υπόθεση. Ναι. Σίγουρα οι επενδυτές δεν θα το αφήσουν έτσι. Θα προσπαθήσουν να κάνουν αίτηση ακύρωσης. Ναι. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση θα πάει δικαστικός. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε. Πότε θα είναι το επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς? Σε ποιο στάδιο είχαν ξεκινήσει οι εργασίες στα εκτροφεία εκεί τα τέσσερα? Ναι, ναι. Σε ποιο βαθμό είχαν φτάσει? Όλο αυτό το... σχεδόν ολοκληρώνονται. Σχεδόν ολοκληρώνονται, είχαν προχωρήσει, ναι, τόσο πολύ δηλαδή. Είχαν φτάσει σε σημείο ολοκλήρωσης της επένδυσης. Σχεδόν ολοκληρώνονται, ναι, δεν ξέρω. Ενώ αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες αυτή η προσπάθειά μας, σωστά. Ναι. Οι εργασίες συνεχιζόταν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα όμως από εδώ και πέρα, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Ακούγαμε παλιά ότι θα δώσει και δουλειά στο χωριό αυτή η επένδυση, οι τέσσερις μάλλον επενδύσεις, ότι θα απορροφηθούν νέοι από τα κορέστια να δουλέψουν, θα βγάζουν ένα μαροκάματο, θα μείνουν στον τόπο τους. Αυτά σε συγκίνησαν καθόλου, κύριε Δημοβίτη? Εντάξει, αυτά κύριε Νατήρη. Πέρασαν σκέψεις δηλαδή από το μυαλό των συγχωριανών σας, παιδιά εδώ? Προσέψτε, όχι, καλά φωνάζουμε, αλλά άμα βάλουν από έναν άνθρωπο από το κάθε σπίτι, καλά δεν είμαστε. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον που να ενδιαφέρεται, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα στην φάρμα που λειτουργεί στον Αγία Αντώνη. Ναι. Από τους 14 εργαζόμενους, νομίζω είναι μόνο 2 από την περιοχή μας. Α, μάλιστα. Λέτε ότι δεν κατάγονται από το χωριό. Άρα ναι, και ναι, σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην... Αλλά και να ήταν και περισσότερο ενδιαφερόμενοι. Ναι. Δεν μπορούμε απλά να το δούμε ότι εντάξει είναι επένδυση, θα δουλέψουν οι 2, αλλά θα υποφέρουν εντός εισαγωγικών οι 400. Καταλαβαίνω, πρέπει να κοιτάξουμε το κοινό καλό. Μάλιστα. Κύριε Δημοβίτη, και κάτι ακόμα που το έχω απορία. Όλο αυτό το διάστημα από την πρώτη συγκέντρωση που είχε γίνει, εκείνο το Σάββατο Κυριακή, τι ήτανε που είχαν ανέβει πάνω, ναι, 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 και οι, ναι, τοπικοί παράγοντες. Η Σάββατο, ναι, Κυριακή πρέπει να ήτανε. Και είχε υπογράψει και ο κύριος Τζικαλάγιας, αν θυμάμαι καλά, ναι, την συγκεκριμένη διαμαρτυρία σας. Είχετε έρθει ποτέ σε επαφή με αυτούς τους επενδυτές, μιλήσατε μαζί τους? Όχι. Ποτέ. Δεν έχουμε έρθει. Εμείς κάναμε αυτή την κίνηση σαν συντονιστική. Ναι. Να σας πω, δηλαδή, εμείς θα το περιμέναμε. Εφόσον κινηθήκαμε, κάναμε εμείς αυτή την κίνηση, θα περιμέναμε από τους επενδυτές να σας πλησιάσουν. Να έρθουν να μας πλησιάσουν, να μας πούνε, ελάτε εδώ ρε παιδιά, κάνετε λάθος, να σας εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα.
Αντιθέτως, εμείς με την κίνηση αυτή που κάναμε σαν συντονιστική, αυτό που εισπράξαμε ήταν ένα εξώδικο. Άρα, ναι. μας έδειξαν οι επενδυτές ότι δεν είχαν καν. Το εξώδικο που έλεγε τι, κύριε Δημοβίτη. Δεν είχαν καν σκοπό, δηλαδή, να συζητήσουν μαζί μας. Είχαν απλά μπροστά το σχέδιό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα όμως με την εξέλιξη τη συγκεκριμένη, αν θα υπάρξει κάποια κίνηση είτε από την πλευρά τους. Από τη δική σας πλευρά υπάρχει περίπτωση να κάνετε κίνηση? Και αν πιστεύετε τώρα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει να ξαναλάβουν ίσως θέση ή δράση Δήμος, Περιφέρεια, που έτσι κι αλλιώς είναι και αρμόδια για τις αδειοδοτήσεις? Κανονικά θα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε βγάλει και απόφαση, θα λέγαμε, αν δεν κάνω λάθος, μία ψήφος ήταν αρνητική. Οι υπόλοιπες ήταν θετικοί προς τα αιτήματά σας. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχει και άλλο θέμα το οποίο για την ώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι. Θα βγει και αυτό στην πορεία. Έχετε και κάτι ακόμη το οποίο δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό? Ναι, υπάρχει και κάτι ακόμα, απλά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν μπορείτε τώρα να το ανακοινώσετε? Ακόμα ναι, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Ωραία. Φαντάζομαι ότι όταν θα έρθει η ώρα του, εδώ θα είμαστε και πάλι να τα συζητήσουμε. Εννοείται. Στο χωριό τι επικρατεί σήμερα, κύριε Δημοβίτη? Ησυχία, όπως πάντα. Ησυχία. Συζητιέται αυτό το θέμα εκεί, λοιπόν, από χθες το βράδυ που βγήκε? Από χθες το απόγευμα, μάλλον καλύτερα. Συζητιέται, ναι, γιατί εντάξει, είχε αργήσει κιόλας η απόφαση λίγο να βγει και λόγω COVID κάτω στα τμήματα του ΣΤΕΑ. Ναι. Και ο κόσμος όσο να είναι είχε απελπιστεί, μας είχε πει δεν το βλέπουμε να έχουμε θετική έκβαση. Είχε αρχίσει να απογοητεύεται, Ναι, σίγουρα, ναι. Άστε. Λοιπόν, κύριε Δημοβίτη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Εννοείται, να είστε καλά. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.